για άλλα θέματα που δεν αφορούν την λειτουργία των τμήματων, βεβαίως και αυτά έχει κάτι δικαίωμα να τα αναζητήσει και να τα πάρει. Και δεν θα το αρνηθεί κανένας. Εγώ πάντως αρνούμαι οφειλή που αφορά το handball να την επιβαρυνθεί ο Ζαφυράκης. Και δεν θα το επιτρέψω ποτέ. Αρνούμαι οφειλή του βόλεϊ να την εισπράξει ως αγωνία ο Ζαφυράκης και δεν θα το επιτρέψω όσο δεν παίρνει το ίδιο και για κάθε άλλο. Γιατί όταν παίρνουμε σε κάποιες εκτροπές και λέμε ότι τα αναλαμβάνουμε εμείς, δεν μπορεί να κοιμάμε μετά και να λέμε τώρα γιατί εμείς δεν το κάνουμε, θα το πληρώσει ο σύλλογος. Πέρα από ότι υπάρχει ξεκάθαρο, θέλετε να σας το πω και ως νομικός. Έρχεται κάνει αγωγή ένας και λέει αυτά που λέει. Και πας και λες ότι κύριε, αυτή ήταν η αρμοδιότητά σου, αυτές τις ευθύνες είχες αναλάβει και έρχεσαι και εσύ πας. Αυτά τα οποία έχεις πει ότι τα αναλαμβάνω εγώ και δεν με νοιάζει, δεν με ανησυχεί αυτό. Να σας το πω έτσι, ομά και ευθέρω. Υπ' αυτή την έννοια, εγώ λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορεί να έχει έναν απολογισμό όπως θα όφιλε να έχει η απερχόμενη διοίκηση. Λυπάμαι να πω ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα κληθεί και θα αναλάβει η νέα διοίκηση. Χαίρομαι να πω όμως ότι στη νέα αυτή διοίκηση τα περισσότερα από τα απερχόμενα στελέχη μη αποποιούμεν την όποια ευθύνη τους και δεν ζητάνε καμία απαλλαγή ευθυνών από την παρούσα ελληνική συνέλευση και δεν μπορεί να συμβεί με την κατάσταση που υπάρχει. Θέτουν εαυτόν στη διάθεση του. Η κατάσταση έτσι έχει. Τώρα, τι παραμέτρους έχει, πόσο μικρότης είναι, τι έχει γίνει πάνω, τι έχει γίνει κάτω, είναι κάτι που δεν μπορεί κανένας να το πει, αν δεν προκύψει μια διοίκηση η οποία θα αναθέσει πρώτον τον έλεγχο των λογιστικών και δεύτερον να τρέξει τα θέματα των αγωνιστικών τμήματων και όλων αυτών που πρέπει να τρέξουν. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πόσοι μετρηθήκαμε. Όχι, είμαστε παραπάνω, 21. Για να υπάρξει νέα διοίκηση σήμερα, θα πρέπει να υπάρξουν 15 μέλη, ένας τουλάχιστον αναπληρωματικός και 3 μέλη εξελικτικής επιτροπής. Αυτό θα ήταν το ιδανικό για να ξεκινήσει από αύριο αυτή η διαδικασία που σας είπα. Εάν δεν προκύψει αυτό, τότε θα οριστεί τριμελής προτείνω διοικούσα επιτροπή, η οποία να προετοιμάσει τις εκλογές, αλλά και να τις αναπτυχθούν όλες αυτές οι αρμοδιότητες του ελέγχου και του τρεξίματος των υποθέσεων μέχρι να προκύψει μια διοίκηση. Εγώ δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Αυτά. Υπάρχει κάτι που ξέχασα να πω. Ευχαριστικά, να δεις άμα κάποιες ερωτήσεις. Ναι, ερωτήσεις βεβαίως. Βάσει το αντιστατικό του συλλόγου, όλες οι δαπάνες πρέπει να περνούνται στα πρακτικά. Υπάρχουν πρακτικά, γίνονταν συνεδριάσεις την τελευταία διετία, 8-10. Πόσες συνεδριάσεις έγιναν? Εγώ από όσο ξέρω, συνεδριάσεις τον τελευταίο χρόνο δεν έγιναν. Είναι έτσι, Πασκάλη? Ένα χρόνο περίπου έχει που δεν γίνονταν. Οι οικονομικές αποφάσεις δεν υπάρχουν ούτε. Συγγνώμη, Βασκάλη, ξαναρωτάω. Στα πρακτικά πέρασε και μια οικονομική απόφαση. Έγινε συνεδράσεις το 2010. 9-10 έγινε συνεδράσεις. Ξέρω, δεν έγινε. Ρωτάω, εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρο για να ξέρω. Ρωτάω. Λοιπόν, ένα. Δεύτερο. Στην συνέλευση του 2006 ήμουνα πρόεδρος και πρότεινα να αναγραφτεί στα πρακτικά ότι όλες οι επιτροπές θα κάνουν συμφωνητικό. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτά τα συμφωνητικά στο Σύλλογο. Mm-hmm. Για όλα τα τμήματα. Ναι. Ξαναρωτάω, για όλα τα τμήματα. Για το τμήμα, για να είμαι πιο ξεκάθαρος, για το τμήμα του Hardball δεν υπάρχει υπογεγραμμένο για την τελευταία διετία. Όμως υπάρχει αυτό από το 2000 μέχρι το 2008, όπου κατά τη δήλωση και του Κώστα του Παναγιώτη, που είναι μέλος επιτροπής, και του ιδίου του Πέιλου, δεν υπογράφηκε, διότι ο πρόεδρος του
τώρα στους συλλόγους ζητάει για την τελευταία διετία 295.000 δολάρια. Όχι, όχι, όχι. Έτσι καταλαβαίνω. Για όλα. Όχι, για όλα είπε, για 1,45 τα οποία θα δω αν τα διεκδικήσω. Θα δω αν θα τα χαρίσω. Είναι 300, δεν μιλάω για 340, μιλάω για τα 295. Συγγνώμη. Επειδή ακριβώς αυτό το πράγμα που σκέφτεσαι, Χρυσιανά, σχολή, να σε βέβαιος ότι είναι το πρώτο το οποίο πέρασε από το δικό μου το μυαλό, όταν είδαμε ότι δεν υπάρχει προγεγραμμένο πρακτικό. Όχι, εγώ δεν είμαι, δεν σκέφτομαι τίποτα, ρωτάω απλά. Όταν θα το πληθυντικό, θα το πληθυντικό. Αν θέλεις και ως νομικού, έτσι, ως νομικού, μου αρκεί η παραδοχή και η δήλωση, παρουσία των μελών του ΔΣ και από τον επερχόμενο πρόεδρο. Δηλαδή, είναι λογικό, αφού εγώ είμαι πρόεδρος του Συλλόγου και έχω μια επιτροπή από το 2000, να λειτουργώ ως επιτροπή και αποδέχομαι ότι λειτουργώ ως επιτροπή μέχρι και σήμερα. Είναι έτσι, Κώστα, ή δεν είναι? Δεν τελείωσα. Κι άλλη ερώτηση. Εδώ να πω κάτι από το συμπλήρωμα του Θεού Παύλου. Έχω την εντύπωση ότι το συμφορητικό κάτι πρέπει να λέει και όταν έχει θητεία. Ότι εάν δεν το ζητήσει η ίδια η Επιτροπή, συνεχίζει το έργο τη. Αν δεν ζητήσει την Επιτροπή, δεν έχει κάτι τέτοιο να πέρα. Αυτό είναι ακόμη πιο πολύ καλύτερο. Ναι, ναι. Μια διευκρίνηση. Τα συμφορητικά στο μπάσκετ υπάρχει. Νίκο, εγώ καλύφθηκα αυτό που είπατε ότι υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Για άλλο τα λοιπόν, για άλλο πράγμα, για να έχω φως την άποψή μου θέλω. Και επίσης να ρωτήσω τελευταία ερώτηση. Διευκρινιστική.